Αυτή τη μελέτη τη ανάπλαση, όπω τη λέτε, του Άρσεναλ, ίσω έπρεπε να υπάρχει και τοποθετική μελέτη η οποία να καθορίζει τη διαδικασία μη προσβολή του πρασίνου. Θα ήθελα πάση σε κάθε περίπτωση να γίνει και κάποια διευκρίνηση, γιατί το ρώτησα στην αρχή σε ερωτήσεις και δεν επιτρέψατε, κύριε Πρόεδρε, να τεθεί ερώτηση στην αρχή για να μην καθυστερήσουμε. Επειδή είδα μία ανακοίνωση που εξέδωσε. Συμφωνήσαμε. Εντάξει, δεν είπα τίποτα, αλλά λέω ότι το επαναλαμβάνω στην τοποθέτησή μου για να απαντηθεί κάποια στιγμή, επειδή θα δευτερολογήσει και ο κύριος Αντιδήμαρχος και θα μιλήσει και ο Αντιδήμαρχος, διότι είδα στην ανακοίνωση στα ΜΜΕ ότι γίνεται μία επίθεση ότι πολλοί από εμάς μιλάμε με αντιπολιτευτικό σκοπό. Θα ήθελα να πείτε συγκεκριμένα παρατάξεις και ονόματα δημοτικών συμβούλων. Εκτός κι αν δεν εννοείται δημοτικούς συμβούλους και δημοτικές παρατάξεις, και εννοείται κάτι άλλο. Να το ξεκαθαρίσετε. Ποιοι έχουμε σκοπιμότητα μόνο και μόνο να είμαστε κατά τη συγκεκριμένη δίθεν ανάπραση για αντιπολιτευτικούς σκοπούς προς εσάς. Νομίζω ότι θεολογημένα αποδεικνύω ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί κερκυραϊκής προσβολής. Καταρχήν, για να μπω στα συγκεκριμένα θέματα, η πίστα του skateboard με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Και σαν το συμβούλιο μας πρέπει να τα συζητάμε. Η δικιά μου η θέση και η νομική, αλλά και η πολιτική είναι ότι η υπάρχουσα μελέτη μπορεί να αφαιρέσει την πίστα skateboard και να συνεχίσει να χρηματοδοτείται προς τη διαχειριστική αρχή. Και πού το στηρίζω αυτό? Το στηρίζω αφενός μεν στην απάντηση που έδωσε την έγγραφη διαχειριστική αρχή, την οποία μας την κοινοποίησε στην προηγούμενη συνεδρία ο κ. Αντιδήμαρχος, και όποιος τη διαβάσει προσεκτικά μπορεί να αντιληφθεί ότι δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριμένης μελέτης όσον αφορά το σκέλος της κατάργησης της πίστας σκέλου. Και επιπλέον υπάρχει και η συνταγματική επιβολή που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 117 του συντάγματος και έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο Επικρατείας με την 838 του 14 απόφαση, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα όταν η περιοχή αυτή του Άρσου περιλαμβάνεται στην παλιά πόλη της Κέρκυρας που είναι μνημείο της UNESCO, δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες τροποποιήσεις και δεν έχουν αλλαγές. Επομένως και νομικά η διαχειριστική αρχή με βάση αυτά τα επιχειρήματα τα οποία σας προβάλλω έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη μελέτη και να δεχτεί να συνεχιστεί τη χρηματοδότηση για το έργο αυτό, αφού αλλάξουν ό,τι στοιχεία πρέπει να αλλάξουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλα τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι ήδη έγινε λάθος και το παραδεχτήκατε όλοι, ότι αυτές οι ακακίες και οι ανώφυλες που είναι φοροκτηρικά φυτά, όταν έγινε η μελέτη, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Τώρα τα ανακαλύψαμε όλοι μετά την παρέμβαση της κυρίας Πολιάου. Και είδατε κι εσείς ότι χάρη αυτής της προσβολής άλλαξε αυτό και το δέχεται η διαχειριστική αρχή αυτό να χρηματοδοτήσει και να φύγουν αυτές οι ακακίες. Επομένως, μπορεί να δεχτεί κι άλλες τροποποιήσεις και άλλες μεταβολές. Επιπλέον, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις. Νομίζω και εγώ θα πω ότι ήταν σωστή η παρέμβαση της κυρίας Μάρτου και εμένα δεν μ' αρέσει να λέω μόνο τα κακά, θα πω και ένα καλό να το πω. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που είπε ότι κάποια δέντρα τα οποία είναι επικίνδυνα να δημιουργήσουν πρόβλημα και να πέσουν και να έχουμε τραυματισμούς και θανάτους όπως έχει συμβεί και στην Κερκυρά, αλλά και τελευταία δύο φορές εκτός της Κερκύρας και είναι επικίνδυνα, ναι μεν αυτά να κοπούν, αλλά πώς? Με την παρέμβαση και την συμμετοχή εκεί που θα κοπούν τα δέντρα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, δύο-τριών εκπροσώπων, ενός γεωπόνου και ενός μηχανικού και ενός άλλου,
από το σύλλογο του Άσου. Βεβαίως, αυτό είναι το παραμυντικό. Εάν όμοι γέννητο όλα αυτά που λέω οι παρεμβάσεις να γίνει, δηλαδή να μην κοπούν πολλά δέντρα παρά ελάχιστα που είναι επικίνδυνα, και αν και κάποια, επειδή έκανα και εγώ περίπου το προχτές με τον κύριο Ζάνγκα και τον ευχαριστώ διότι είναι ευγενέστατος άνθρωπος και με ενημέρωσε ό,τι ερωτήσεις που έκανα, είδα ότι κάποια δέντρα έχουν αποφασιστεί να κοπούν, αλλά μπορούν να κρατήσουν ένα-δύο χρόνια ακόμα. Ναι, μην έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν θα αφαιρεθούν, η γνώμη δικιά μου είναι με τη συμπαράσταση των κατοίκων της περιοχής και των εκπροσώπων του, να κοπούν μόνο αυτά που είναι άκρως επικίνδυνα, άμεσα επικίνδυνα να πέσουν. Κάποια άλλα που αντέχουν ένα χρόνο, δύο χρόνια, να κοπούν μετά από ένα-δύο χρόνια. Και αυτό συμβαίνει τώρα διότι όλες οι δημοτικές αρχές οι προηγούμενες και σε εκείνη την οποία συμμετείχα εγώ παρότι δεν είχα αντικείμενο στο Δήμο Κερκυραίων, είχα στην περιφέρεια, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη μου ομαλογή γιατί δεν έγιναν παρεμβάσεις ήπιες να φτιαχτούν κάποια δέντρα ή να κλαρευτούν ή να κοπούν ένα-δύο-τρία δέντρα να μην τα έχουμε όλα σήμερα. Ή πολύ περισσότερα. Εάν όμοι γέννητο η διαχειριστική αρχή αρνηθεί όλα τα επιχειρήματα και τα νομικά και τα πολιτικά και δεν δεχτεί τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές όσον αφορά την πίστα και τα υπόλοιπα, να μην τα ξαναφέρω. Η άποψη δικιά μου είναι, εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν υπεύθυνος, ότι δεν θα έκανα καθόλου το έργο. Δεν θα το έκανα καθόλου. Βεβαίως. Θα έλυνα τη μάχη να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν σχέση με τη φύση διαχρονικά του χώρου Πρασίνου του Άρσου Γαρίζας και του Άρσου Ανεμομήλου. Εάν όμως οι παρεμβάσεις αυτές, όπως κυρίως εκεί στα σκέιτμπορντ, δεν έφευγαν από μέσα από τη μελέτη και την κατασκευή και την εργολαβία, εγώ θα ανάλαβα την πολιτική ευθύνη να πω ότι δεν θέλω να γίνει καθόλου το έργο. Ευχαριστώ.